Μία λοιπόν πρώτη απορία λέει το εξής, και είναι και πολύ επίκαιρη. Επιτρέπεται να αποθηκεύουμε τρόφιμα για να έχουμε να τρώμε σε καιρό ενδεχομένου πολέμου και πείνας, ή μήπως προσβάλλουμε έτσι την πρόνοια του Θεού που έχει για μας? Υπάρχει και άλλη, κάτι παρακάτω, θα το δούμε στη συνέχεια. Να απαντήσουμε σε αυτό. Όταν κανείς αποθηκεύει τρόφιμα, αυτή η αποθήκευση έχει τα όρια της. Βλέπετε, παντού πάντα υπάρχουν τα όρια. Όπως ακριβώς όταν θερίζομαι το Μάιο, τον Ιούνιο, βεβαίως το σιτάρι το βάζουμε στην αποθήκη για να έχουμε να περάσουμε μία χρονιά. Όταν ο Θεός μάλιστα έλεγε ότι κάθε 7 χρόνια δεν έπρεπε να σπείρουν τα χωράφια τους, είχαμε αυτή την γνωστή αγρανάπαυση, δηλαδή την ανάπαυση των αγρών. Και λέγει ότι αν τηρήσετε αυτό που σας λέγω, τότε θα σας δίδω πολλά αγαθά το έκτον φερυπήν έτος, ώστε οι αποθήκες σας να είναι καταγεμάτες. Και γιατί ένα χρόνο δεν θα σπείρετε και θα βγάζετε από τις αποθήκες σας παλαιά παλαιών. Έτσι, αν αποθηκεύσουμε μέσα στα όρια που ο Θεός θέλει, δεν στρέφεται αυτό κατά της προνοίας του Θεού. Δεν προσβάλλουμε δηλαδή την πρόνοια του Θεού, αφού μια φορά το χρόνο σπέρνουμε και συνεπώς πρέπει να αποθηκεύσουμε για να έχουμε ένα χρόνο. Κάποτε και περισσότερο, γιατί για κάποιο λόγο μπορεί να μην έχουμε απόδοση κλπ. Αυτό δεν προσβάλλει την πρόνοια του Θεού. Εδώ τώρα σε συγκεκριμένη περίπτωση που μπορεί να έχουμε μια πολεμική σύραξη, όπως καλή ώρα. Πόσες του μηνός έχουμε σήμερα? Έχουμε 20 Ιανουαρίου. Είναι πόσες μέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος από την μέρα του Αγίου Αντωνίου? Είναι 3 μέρες. 3 μέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος, έτσι, αν δεν κάνω καλά. Από τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα του Αγίου Αντωνίου. Προσέξτε τώρα. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε, λέει η απορία. Δεν υπάρχει αντίρρηση ότι όταν γίνεται ένας πόλεμος, ξεκινάει ένας πόλεμος, αυτό παρατηρήθη το 1974 με τα Κυπριακά, αλλά και τώρα παρατηρήθη, περισσότερο το 1974 παρατηρήθη. Έσπευσαν οι άνθρωποι και άδειασαν τα μπακάλικα και τα σούπερ μάρκετς. Τα άδειασαν. Και αυτό βέβαια έδειχνε και κάτι μια λυπηρή πλευρά, ότι δεν πήγαμε στην εκκλησία να κάνουμε μια παράκληση, να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει, αλλά τρέξαμε να διάσουμε τα μπακάλικα για να ζήσουμε. Δηλαδή σκεφτήκαμε και σκεφτόμαστε βιταλιστικά, ζωικά, να ζήσουμε. Αυτό είναι μια κακή πλευρά. Είναι μια κατάχρηση μιας φροντίδας. Διότι το να έχει κανείς κάποια εφόδια τροφίμων δεν είναι αμαρτία. Όταν βρισκόμεθα μπροστά σε μια κατάσταση που μπορεί να μην έχουμε τρόφιμα, ιδίως όταν μια οικογένεια έχει και μωρά παιδιά, δεν είναι αμαρτία, αλλά μέχρι σε ενός βαθμού. Θα λέμε, θα παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθάει και μπορούμε και να μας φυλάξει, γιατί μπορεί να μην προλάβαμε να φάμε εκείνα που μαζέψαμε. Πέφτει μία βόμβα, πέφτει μία οβίδα, πέφτει, ξέρω εγώ τι πέφτει, και δεν προλαβαίνουμε να καταναλώσουμε εκείνα τα οποία πήραμε ακριβώς για να ζήσουμε. Χρειαζόμαστε τον Θεό. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Αλλά να υπάρχει όμως μία στοιχειώδης αποθήκευσης, νομίζω είναι σπουδαίο. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέγει το εξής: πίσω από την πόρτα σας να έχετε ένα τσουβάλι αλεύρι, αν το έχετε διαβάσει.
όταν θα φύγετε, τώρα πού θα φύγετε, μιλούσε και προφητικά, μιλούσε καλυμμένα και λοιπά, όταν θα φύγετε να το πάρετε μαζί σας το τσουβάλι. Μπορεί να είναι βαρύ και να σας δυσκολεύει στο φευγιό σας, αλλά πρέπει να το πάρετε, γιατί πρέπει να ζήσετε. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εδώ μία συμβουλή ενός Αγίου και δεν μπορούμε να την κατακρίνουμε, αντιθέτως πρέπει να την επενέσουμε, και καθόλου δεν στρέφεται εναντίον της προνοίας του Θεού. Όταν έγινε ο πόλεμος του 40, από τις 28 Οκτωβρίου του 40 έως τις 27 Απριλίου για την Αθήνα, που μπήκαν οι Γερμανοί, βεβαίως πόλεμο είχαμε, αλλά δεν μας έλειψαν τα τρόφιμα. Είχαμε να φάμε. Όλη η Ελλάδα είχαμε να φάμε. Μπορεί λίγο να κρύβηναν τα πράγματα. Πόσο να κρύβηναν? 2-3 δραχμές, θυμάμαι, το ψωμί παραπάνω πήγε. Τόσο λίγο. Είχε το μαύρο ψωμί, είχε 7 δραχμές, και το άσπρο ψωμί, εννοείται η οκά, είχε 9 δραχμές. Α, κάτι λίγο ακρίβουνε. Τίποτα είναι. Εμείς στο σπίτι μας τρώγαμε μία οκά ψωμί την ημέρα. Τότε οι φουρναρέοι γύριζαν με ένα μαξάκι, με άλογο, ήταν φορτωμένο εκεί το καρότσι τους, σκεπαστό, με ψωμιά, και γύριζαν στα σπίτια και πουλούσαν ψωμί. Τώρα πάμε στο φούρνο να πάρουμε το ψωμί. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα, δεν έχουν σημασία. Και θυμάμαι, αγοράζαμε 2 οκάδες ψωμί. Το ένα το τρώγαμε μέσα την ημέρα. Το άλλο, η μητέρα μου, το έκοβε όπως ήταν στο αγγυλό, το έκοβε κατά τρόπον που να μπορεί να είναι ψύχα από εδώ, ψύχα από εκεί. Το χάραζε με το μαχαίρι, και δεν είχαμε φούρνο, δεν ξέρω τότε που, πώς, και το εξέθετε στον ήλιο. Έτσι λοιπόν κάθε μέρα ένα ψωμί τρώγαμε, ένα ψωμί καρβέλι φυλάγαμε, και όταν ξερενόντουσαν αυτά τα έβαζε μέσα στα τσουβάλια και τα βάζαμε πάνω από την ντουλάπα, θυμάμαι, κάτι τσουβάλια και λοιπά και λοιπά. Όταν ήρθε η πείνα, γιατί μπήκαν οι Γερμανοί και έπεσε πείνα, πέθαναν οι άνθρωποι. Τότε θυμάμαι σκαρφαλώναμε στα περιπόθητα εκείνα τσουβαλάκια με τα παξιμάδια. Τι γλυκά που ήσαν, σας βεβαιώνω, ήταν γλυκύτερα μέλιτος. Γιατί? Γιατί υπήρχε πείνα. Υπήρχε πείνα. Ναι. Ακόμη θυμούμε κόκαλα από ζώα, κόκαλα. Τώρα δεν σας λέω πιο πολλά, μην μου πείτε και πώς και τι. Θυμάμαι μόνο ψημένα αυτά, από ψητό. Από πού? Η μητέρα μου τα μάζευε αυτά. Όχι τρώγαμε το κρέας και εμέναν τα κόκαλα, από αλλού ήταν. Τα μάζευε τα κόκαλα. Ο πατέρας μου εκεί που εργάζεται τα έβαζε στο φούρνο, εξηραίνοντο τα κόκαλα αυτά, και ήταν τελείως στεγνά, δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μουχλιάσουν ή να χαλάσουν, τίποτα. Και τα φιλούσαμε. Αυτά όταν έπεσε η πείνα, βάζαμε κάνα 2 κόκαλα μέσα στην κατσαρόλα, βάζαμε και νερό, και έβγαζαν αυτό που έβγαζαν, και τρώγαμε αυτό που έβγαζαν τα κόκαλα. Ναι, τα λέγω γιατί πρέπει να ετοιμάζεστε. Να ετοιμάζεστε, δεν ξέρετε. Μπορεί όλα να τελειώσουν και όλα να είναι καλά, μπορεί όμως και να μην τελειώσουν και να μην είναι καθόλου καλά. Να ετοιμαζόμαστε, να έχουμε λιτότητα, να είμαστε έτοιμοι να φάμε και να ζήσουμε με το ελάχιστο. Ακούσατε? Με το ελάχιστο να ζήσουμε. Θα μου πείτε πώς. Ξέρω εγώ, άμα δεν έχεις να φας, τι θα κάνεις? Εν τί αυτή περιπτώσει, φρόνιμον είναι να υπάρχει πάντοτε μία αποθήκευση. Αυτή η αποθήκευση δεν πρέπει να γίνεται γιατί μπορεί να έχουμε μία σύραξη πολεμική, αλλά ένα προκομμένο σπίτι έχει το γνωστό κελάρι. Όταν κάποτε το είπα κάπου,
μου απήντησαν, μα τα σπίτια που μέναμε στις πολυκατοικίες δεν έχουν δυνατότητα για κελάρι. Και εγώ κάθισα σαν χαζός και κοιτούσα, γιατί έχω μπροστά μου την εικόνα ενός σπιτιού, αυτές οι μονοκατοικίες που ήδη ως τα αγροτικά σπίτια που έχουν και το κελάρι τους. Θυμάμαι του παππού μου το κελάρι, κάτι κιούπια είχε με λάδι μέσα, με σίκα, με τόσα πράγματα. Κάποτε πήγα στον Μπακάλι και πριν γίνω κληρικός, και θυμάμαι μια γυναίκα, το έχω ξαναπεί αυτό γιατί μου έμεινε στη μνήμη, έτσι μου έκανε πολύ εντύπωση. Πηγαίνει στον Μπακάλι και του λέει, βάλε μου 12,5 δράμια, δράμια με την οκά, θα με την οκά. Γι' αυτό τα 100 δράμια, 50, 25, 12,5 υποδιαίρεσης. Γι' αυτό 12,5 δράμια ντομάτα σάλτσα, για να κάνει το φαΐτσι εκείνη την ημέρα. Κυρά μου, της λέει ο Μπακάλης, μόνο που το χαρτί θα λερώσω με 12,5 δράμια ντομάτα. Οι άνθρωποι που παίρνουν μόνο της ημέρας το ψωμί και το φαΐ, αυτοί βρέθηκαν σύξυλοι. Πάρε, πάρε μια κάποια ποσότητα. Όλο, από όλα τα τρόφιμα, μια ποσότητα. Να τρέχεις κάθε μέρα στο Μπακάλι. Για ποιο λόγο? Πάρε μια ποσότητα, έχετε στο σπίτι σας, στο σπίτι σου. Όχι γιατί θα γίνει πόλεμος, είναι θέμα νοικοκυριού. Οι νοικοκυρεμένοι άνθρωποι έτσι κάνουν. Οπότε αν κάτι βρεθεί δύσκολο, άσχημο, μπορεί βέβαια να ενισχύσουν την αποθήκη τους αν έρχεται αυτό το άσχημο. Δεν θα βρεθούν στην πολύ δυσάρεστη θέση να πεινάσουν. Έτσι, ξαναλέγω, δεν είναι θέμα προσβολής της Θείας Προνοίας, είναι θέμα φροντίδος και προνοίας του ανθρώπου, βλέποντας τα πράγματα πως ήδη ξετυλίγονται.